Μέσα στο CrossFit έγκομη, ο Μαρίνος ο Κυριακού, συνδιοκτήτης αλλήλων των ανδρών των κοινών, ήταν πιο φίλοι του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Οπότε, δεν είναι ένας γυμναστής, πρέπει να παίρνει χρόνια το CrossFit δαμή, δουλεύει και ως CrossFit, αλλά επειδή είναι αυτές τα παιδιά, έρχονται και αθλητές άλλων παίκτες από άλλα αθλήματα, να κάνουμε το strength and conditioning δάμε. Τη στιγμή που υπάρχουν τα όργανα, υπάρχει το πρόγραμμα το CrossFit και το πρόγραμμα για τους αθλητές. Το Μαρία μας συνεργαστήκαμε σε τα τελευταία χρόνια με κάποιους αθλητές, πολλά καλά αποτελέσματα και σήμερα την καλή διάθεση να μας βοηθήσει με το σεμινάριο. Οπότε, θα ξεκινήσουμε με διδακτική των τεχνικών ασκήσεων, θα ξεκινήσουμε που είναι η κάθισμα, deadlift και μετά να δούμε το στρίψιμο. Διότι για να κάνεις την πτήση μου το μικάθισμα και να πάμε στις επόμενες. Πρέπει να τα δείξει παραπάνω ο Μαρίνος και εγώ να βοηθώσω πιο εύκολο το πείμα των προασκήσεων. Μετά να περάσουμε σε ασκήσεις σε sprint drill ευκινησία. Πρέπει να σας μοιράσουμε σε δυο group για να βρεθούμε με σκάλα να δούμε εμπόδια. Μετά να πάμε στις πλειομετρικές και να καταλήξουμε όσοι μείνετε στο τέλος με την τυπική προπόνηση. Άρα, πρέπει να κάνουμε ένα ζέσταμα, ναι μεν έχει ψηλή ένταση για άσκηση, αλλά όσο να είναι τουλάχιστον να κάνουμε μια προθέρμανση, για να μην τόσο και να γίνει στο μικάθισμα, να δουλέψουν τα γόνατα και να δουλέψουν και τη μέση. Οπότε, θα αναλάβει ο Μαρίνος, οπότε ακούετε τον Μαρίνο να πούμε σε μια σειρά να κάνουμε ένα σύντομο ζέσταμα για προθέρμανση και μετά να ξεκινήσουμε, εντάξει. Thank you.
το μένα όσο μπορώ. Και έχουμε στη δεξιά. Ωραία, όπως συγχωρείτε, βάλε την ακούσα. Και έχουμε να σεβίσουμε. Ωραία, πάμε, έτσι πάμε. Vale, lo bueno.
Ciao.
Να ξεβαράμε. Basicamente, se si chiama, 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 se si chiama,
κάτω, χαρά. Α, δηλαδή για επτάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να δεν πίνει κάποιο επτά. Ευχαριστώ που είναι χαρά σαν πέσεις το κάτω. Το τι πίσω. Θα σημαίνει να το κρατάς. Πάεις κάτω σε ένα σημείο και μετά χαλάρεις το κάνεις έτσι. Ναι, ενώ πρέπει το χράμα, την υπερέκταση, πρέπει να στέλνει κάτω. Α, πάμε. Ως και αμέ, το δεύτερο χαλάσι, το πες είπε. Α, το δαμέ. Μου πολλά που είναι. Ε, αν είναι δαμέ. Όχι. Σε όλο μετά να σου πει. Για πάνω ξύ. Εντάξει, πάμε ξανά. Α, δαμέ. Ναι, και βάλε φορές να πάρε τα πάντα που είναι μπροστά. Τα αρίσουν. Αφήνω τα χέρια ανοιχτά, δεξιά αρχίζω με τα πόδια στην ευθεία, να μην γυρίσουν έξω και βουδάμε, κατεβαίνω αργά κάτω. Εντάξει. Κατεβείτε καλά, καλά. Είμαστε με βάρος του σώματος, δεν τραβάμε τόσο πολύ το σκοπάστε. Εντάξει. Είναι ασχολείμαι σιγά σιγά, που είναι πιο κοντά. Και σκοπός σιγά σιγά είναι αυτό, τα πόδια να πάω στον τοίχο. Λέω ή να το δοκιμάσω ή... Μπορώ να το Ωραία. Λοιπόν, πάλι να το
μέσα του μπροστά. Και φεύγει πίσω, καλά, λεγάνει ώστε να περάσει ο γονάτος. Άρα το πρόγραμμα που θέλουμε να δουλέψουμε είναι τούτο. Εντάξει, άρα. Μόνο με τον αφή μου πίσω τα ισχύα, μπάρα πέρασε τα γονάτος. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο. Για τον Ολυμπιακό το βοήθημα. Εντάξει. Το σύνδεσμο είναι το Ολυμπιακό.
Εσύ. Εσύ το ξέρετε, είναι το σύστημα στιγμά. Και έχει κινήσεις. Πάρα πολλά σημαντικές. Εντάξει, κάνουμε πολλά, δημιουργούμε πολλά πράγματα. Βουλάμε. Η μπάρα τώρα να αρχίσει λίγο πιο μπροστά. Εντάξει, να ξεκινήσει κάπου αρχίζει το μικρό το δάχτυλο. Βουλάμε πάλι να πιάω καλή λαβή, αλλά σύζε πιο είναι η λαβή. Μπαίνει με αντίχειρας και κλείνουν τα δύο δάχτυλα, δεν το έχω κρύβει. Μην πιο ασφαλή λαβή μπορείς να έχεις. Εντάξει, φεύγει με τίποτα. Γιατί πιάνε πολύ ταχύτητα, μπορεί να σου φύγει μπάρα, μπορεί να μην ξέρω. Πιάνε που δάμε, σημαντικό είναι το να δω μετά. Που δάμε, που επάνω. Ωραία, πίσω η ομή πάλι. Το στήθος με πιο ίσον τώρα. Βλέπω πιο πολλά ως τετράκι βάλους. Εντάξει, βλέπω πίσω εγώ να τα κάνω χώρο της μπάρας. Κι αν είναι. Εντάξει, άρα. Πίσω και κάτω. Άρα, πάνω σε κάτω που λειτουργεί η θέση δάμε. Είναι λίγο δύσκολο. Κι ας τεπολογίστε περίπου στη μέση της κλίμης και τώρα θέλω τους ώμους ελαφριά μπροστά από την μπάρα. Εντάξει, πιο πιο χαμηλά η ασκή από την πλήρη, να στεταμε. Εντάξει, ζούμε. Ναι. Πάρα πολύ. Σε όλα τα θύματα. Δεν τένις είσαι, είσαι δαμέ. Είτε ολυμπιακό, είτε ας συγκάμεις, είσαι δαμέ. Δεν πας και είσαι να πεις που δαμέ. Άρα, τούτη θέση είναι πολλά σημαντική να δυναμώσω. Να γίνω όσο πιο δυνατή, όσο πιο κρυκτική γίνεται. Λοιπόν. Άρα, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνουμε, θα πάμε που δαμέ, έτσι. Θα το πίσω, θα βάλω ο βάρος μου καλά πίσω, έτσι. Θα νιώθω το βάρος πίσω στα hamstrings, γιατί δουλεύει. Έξω σπίτι, πριν γίνει εντάξει, μετά να πείσουμε πάνω. Άρα, πάμε στα γρήγορα να πιάνουμε όλη τη θέση, είναι εκδολείο. Όπως εξεγγίσαν τον τέτρι, απλά είναι να μπει. Βλέπω πίσω τα γόνατα, πάνω από χωρά το μουλί, πάνω από χωρά το μουλί. Μέχρι που υπάρχει μια σε βάλτρα, γιατί θα πρέπει να Thank you.
παράξει παραπάνω ισχύ ούλες, όσες ασκήσει υπάρχουν στο αθλητισμό, το είδαμε. Δηλαδή, παίρνω παραπάνω και κάνω κουρού. Εντάξει, το λίγο. Που δάμε, βάλω όσοι πιο πολύ ταχύτητα μπορώ, τα πιο πολλά βάρη. Εντάξει, το πολλοπλασιάσω, βγάλω πιο πολύ δυνάμη. Ωραία, το λίγο. Που δάμε, πάνω, ανοίω, κοινωνίτες και κάνω τράβιο. Εντάξει, μετά αν έχουμε χρόνο να πάρουμε, να κάνουμε ολοκλήρωση. Άρα το βασικό μου θέλω τώρα, όπως είναι να μην, ανοίω ταυτόχρονα τα γόνατα και την γωνιά του ισχύου που έχουμε πάνω και φτιάχνω μύτες, εντάξει. Πρέπει 100% να κάνω triple extension. Τριπλή, έκταση, ένα, δύο, τρία. Αν δεν έδωσουν τα τρία, δεν πιάνω τη δυνάμη που θέλω. Άρα, σαν πω και πηδώ στο μπάσκετ και πηδώ έτσι. Πρέπει να ανεβώ, δάμε και από πάνω. Άρα, να μην αυκούμε τα μύτες, τώρα θέλω να κάνετε το πράγμα. Εντάξει. Αφήστε τα χέρια, απλά όσο είμαστε στα μήνυμα που σας έδειξα πριν, ανοίγω πάνω. Πάμε να δούμε. Μην θεωρώ ότι κάποιοι τραβάτε, απλά που να τραβήσετε, φέρτε αγκώνες ψηλά. Εντάξει, εγώ. Βάρτε τα χέρια, να φτούμε σε άλμα, αλλά με το βάρος θα έρθει το ζάλμα, όπως να με δάμε και κάνουμε το πράγμα για καλά την κίνηση. Εντάξει, πάμε. Κοίτα καλά ψηλά. Δείτε, εν τράβω χέρια πριν να τεντώσω. Αγιώς, τελειώσε η δυνάμη που μου διούν τα πόδια. Μόνο χέρια. Για να δείτε σωστά εκθέση. Πάμε. Τούτο. Μπράβο. Πάμε παρακαλώ. Πάμε.
Πάμε, πάμε.
Λοιπόν, άρα, κορμός ευθεία γραμμή, χέρια λυγισμένα στους αγκώνες, η κίνηση γίνεται προς τα πίσω. Εντάξει, είμαστε ευθεία γραμμή, κίνηση προς τα πίσω. Και θέλουμε τα υδρομικές ασκήσεις να γίνονται με μέγιστη συχνότητα. Όχι απλά μόνο, αλλά πρέπει να γίνεται με δύο ταχύτητα. Άλλο που δουλεύουμε κάποιοι, τα πόδια πίσω. Ήδη κεφάλι. Λοιπόν, παραδοσιακά σε ομαδικά αθλήματα άλλα, τον έκανε μια κάμερα, κάπως σας το μοντάζ, πας σιγά σιγά σιγά. Και πάμε τα αρχικά σιγά με το πράγμα. Τι θα περιγράψω να κάνω χρόνο στο πάνω μου και στο πάνω. Λοιπόν, ο δικέφαλος, sorry, when I'm the hand to the ότι ο δικέφαλος έχει fast twitch πάλι, εγλίωρος μισό δικέφαλος. Άρα για να δουλέψουμε τον δικέφαλο θέλουμε εκρηκτικές κινήσεις. Το να πιένω τώρα πάνω στο γιγόν του πάστη να κάνουμε έτσι, εξεκώσω, πούμε, τρώμε ένα ράλι. Άρα, ο δικέφαλος θέλει δύο λίγες. Ούτε γίνουμε μπροστά και να ξερογυρίζουμε. Του διάστησε ένα ωραία για να δουλέψουμε την κεφάλι. Αλλά πάλι θέλω να είμαστε σε ευκαιρία γραμμή και να πέσει κλειό ρόλο. Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε. Πάμε λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Σέρκα προς πίσω κανονικά τα σέρκα. Πάμε, είναι η επόμενη ομάδα. Έτσι, μπράβο. Ωραία, πάμε. Σέρκα προς πίσω, σέρκα προς πίσω. Πάμε, λίγο ένα σέρκα προς πίσω. Ωραίο. Ψαλίθια μπροστά. Τα ψαλίθια του τα. Πάλε θέλουμε να τεχνικείς. Τι το πράγμα είναι να τεχνικείς. Μπορώ να δεις όσο το κλικ είναι εξπρός. Πολλοίς κόσμος να μην ζει ότι πρέπει να φκάρω το πόδι ψηλά. Πώς προωθήκα the emphasis to the lifting leg. Το σημαντικό είναι το κατέβασμα. Για να σπρώξω να κάπως πρέπει να πατήσω την αρχή μπροστά. Ένα σημαντικό το θέλω ψηλά. Άρα τώρα ψαλιδάκια. Ένα είναι η έννοια μου να πει έτσι. Η έννοια είναι να κατέβει το πόδι. Τώρα είναι να σπρώξει εμένα μπροστά. Άρα τι προσπαθεί να κάνει. Ψαλιδάκια, αλλά να φτιάξει με κάθε βήμα. Να φτιάξει μπροστά. Πάμε να κάνουμε μια φορά ψαλιδάκια. Σέρκα προς πίσω. Γλίωρο το κατέβασμα, προσπαθούσα να κατεβάσω, γλίωρο ένα πίσω. Πάμε. Να. Όχι, εσύ το είναι κλώτς, έφτασε έτσι. Κάνε μια πίσω μπροστά. Πάμε στο κατέβασμα, μία φάση. Να κάτι, πίσω, πάμε. Μάλιστα. Αλλιώ. Να πέρετε και χάσαμε πολλούς, πόσους εχάσαμε. Όχι, δεν έστασαι. Εσύ, ανησύψω, που είσαι μία από τα χρόνια. Άρα, πόλα με, το κάνω απλό πέρα. Άρα, το ίδιο πράγμα θα γίνει σκάλα. Τώρα, λίγο, μια, είμαστε τώρα, ένας, πάει να δούμε. Ένα, ναι. Εν το θέμα ότι μάλλον είμαστε συναντρόφοι. Μάλιστα. Έχασες ένα στο δέντρο. Άρα, σαν τα μία σου έπρεπε να σου δαμε. Προσπάθηκες πάνω. Α, το δαμε. Να στέκεσαι πάνω από τα πόδια σου. Is that like a dance move? Like this? Yeah. But I'm ready to do something about that. Like this. 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 Πάω,
There you go, guys. Αλλά κάνουμε τα εξήρα, ότι μετά το κάνουμε έξι και πιο τούτα εσπρίντ, ρίλη, σάρα, παίρνουμε κάπου να είστε τα χρήματα. Oh, yeah, I'm gonna put a couple of bodies.
Κοντά του ένα μπουτάλο, πιάνουμε μια φορά και το έχουμε απλά. Ωραία, δεν έχει μόνο.
άρα 26 ευρώ. Τον drop jump σημαίνει εκ τώρα η μισή ποδά και άλλη μισή ποτζή.
Άρα, για που να γυρίσω, για πότε να γυρίσω. Λοιπόν, το θέμα είναι, είμαστε σε πάγκο, θέλουμε να κατέβουμε κάτω και να έχουμε γρήγορη αναπήρηση. Πολύ σκοτωστικά. Πηδά και σηκώνει. Ενώ δεν είναι πήγμα, είναι ντρό, πρέπει να πέσουμε. Στην ουσία, όπως είμαστε πάνω, κάνουμε switch off τη μηχανή, απλά γίνουμε μπροστά και με το που φτάσουμε στο έδαφος, πάμε στην μηχανή, γίνει μπροστά, γίνει μηχανή, είναι το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να γύρεις μπροστά. Drop, όχι πήδο. Το jump είναι ένα πράγμα, το drop είναι άλλο πράγμα. Απλά ζει η μηχανή, γύρνεται με το πάμε και πέφτει στο πάνω. Τούτη είναι η δυσκολία του σωστού drop. Να γίνει σωστά το μισό κομμάτι. Θα είμαστε. Μάλιστα. Και την ώρα της προσγείωσης θέλουμε πάρει το πόδι με πάνω για να πατήσει γλύωρα. Αν κάνουμε την πτώση με την μύτη κάτω, η μύτη κάτω είναι σημαντικά. Πρέπει να φεύγουμε έτσι, οπότε σβήνει. Ναι, δεν το πετύχεις, εσκρόψεις. Δείξατε εσείς ένας το άλλο μια πιο φορές.
Για την κυκλική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια άλλα. Παράξενη, είσαι με σκουά.
Box jumps. Άρα, τόσο τα παίρνεις, όσο και αν να τα πας στο μάγκο. Είναι πάρα πολύ ακουραστικά. Πρέπει να είναι τόσο άκρο. Οπότε πρέπει πρώτα απ' όλα να φτάσεις σε έναν επίπεδο fitness που να μπορεί να βγάλει έτσι προβάσεις. Πόσο χρόνο παίρνεις? Μπορεί να παίρνεις 40 λεπτά. Μπορεί το θέμα να είναι πόσο γυμνασμένος είναι. Προσωπικά, εδώ είναι σαν κυκλική μέχρι και 20 ασκήσεις. Τι είχαμε? 30 δευτερόλεπτα στιγμή, 30 διάλειμμα, ένα ρυθμό του πρώτου. Ποιος σε τέτοια διάσταση, ούτε δεν προλαβαίνει. Άρα είναι σαν παιδί του πράγμα, 40 λεπτά. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε με 15 λεπτά στη γραμμή, να ξεκουράσω να συνεχίσω και κτίσετε το προοδευτικά. Πάνω από 30 δευτερόλεπτα έλειπε. Οπότε μπορεί ασκήσεις, μπορεί να έχω απλά το σκουρατό, το καθίσμα. Μπορεί να είναι απλά είναι κάθισμα χωρίς αντίσταση. Μετά μπορεί να πιάσουμε μια ελαφριά μάρα. Αν έχουμε, ας πούμε, και κάτι γραφτεί με το πράγμα. Που είναι κουραστικό να κάνεις μια δύο φορές, αλλά μέσα σε μια κυκλική, ένα πιάσει και ούτε το σπάω. Δεν θέλουμε πάρα πολύ μάρα. Απλά είναι διαφορετική άσκηση. Μπορεί μετά, η άλλη άσκηση, μπορεί να πρέπει να πάρει από το άσκηση. Μπορεί να κάνει άλλο. Ή μπορεί να είμαστε πάνω στον πάγκο και να δουλεύουμε και να περνάμε. Τούτα είναι επιλογές. Πολύ μπορεί να ακούσει σε μια κοινή. Ωραία, ξεκινάει στο μια σε ένα μήνυμα κάθισμα και ύστερα από 3-4 ασκήσεις να έχει μήνυμα κάθισμα με τον άλλο. Οκ. Άρα, έχει πει δύο. Δηλαδή, μια, δυο, τρεις, ανεβάζοντα, τέσσερις ασκήσεις μόνο για βόσκο. Άρα έχετε δει. Για τους ώμους μπορείτε να πιάσετε είτε την βάρα που να κάνουμε shoulder press χωρίς μεγάλη αντίσταση. Αν έχουμε βάρα, μπορεί να πιάσετε μια μέτρηση. Ή μπορεί να πιάσετε, ξέρω εγώ, dumbbells. Και πάμε να κάνουμε με 2,5 και 5 κιλά, δεν φανταστείτε δεν κάνει μετά. Μπορεί να 5 κιλά, αλλά θα μπορούσε σε 30 δευτερόλεπτα έτσι. Αλλά αυτό είναι ο. Αλλά έχετε στα βαρέκα. Χαμηλές εντάσεις, πολλές επαναλήψεις. Οκ. Μπορεί να βάλεις, μπορεί να βάλουμε κάψεις. Μπορούμε να βάλουμε κάψεις. Μπορούμε να βάλουμε ασκήσεις για την κεφάλα. Μπορεί να κάψεις που τον βάλουν κάτω. Οι επιλογές υπάρχουν. Το σημαντικό είναι να πείτε εγώ. 5 ασκήσεις σε πόστα. 5 χέρια. 3 ιδιαφούς, 3 ραχίες. Και να τα βάλετε σε μια σειρά. Κατάμε εδώ. Για κύριε Αγούστο. Μπορεί να είναι πάνω σαν κύκλια. Απλά ξαπλώνεις. Ή μπορεί να είναι η κάτω κύκλια. Συγγνώμη με τα πόστα. Ή μπορεί να Στήριξη. Μπορεί οι πιο σημαντικές στήριξη που θέλουμε να κάνουμε είτε είναι μπροστινή, είτε έτσι, είτε πάνω. Τι πλάι, που μπορεί ο άλλος να κρατά μια σταθερή θέση. Και αυτό το πράγμα δουλεύει πάρα πολύ στην κοινή. Μπορεί να ξαπλώνουμε χαμένη και να κάνουμε πλάγια, πλάγια στους κυριακούς. Το πράγμα είναι εύκολο. Είναι εύκολες ασκήσεις, εύκολη τεχνική. Αλλά θέλω να τα βάλω σε μια σειρά. Χέρια, κυριακούς, ραχαίους, πόδια, κυριακούς, ραχαίους, ξέρω εγώ, θα το φτιάξεις σε μια σειρά. Πόδια, κυριακούς, χέρια, ραχαίους. Και φτιάχνετε την σειρά των ασκήσεων, δηλαδή θα έχετε μια σχέση πολλά δύσκολη. Και αμέσως μία ή δύο επόμενες, πρέπει να είναι εύκολες. Πρέπει να δώσω χρόνο στον άλλο να συνέλθει πριν το ξανακουράσει. Υπάρχουν και κυκλικές που θέλουν να κάνουν κάτι σπριν πανέλθονται. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Όσον αφορά το έχει στη δύναμη, τούτε σε μια σχέση που θα κάνω. Τώρα έχουν κυκλικές που είναι άλλα, σπριν. Συμβαίνει. Υπάρχουν. Είναι εσείς τι θέλετε να διδάξετε. Και πάλι αν έχετε μια σχέση με σπριν, τα ρίχνω να πάω κάτω. Το εύκολο να είναι αυτό. Η επόμενη πρέπει να είναι εύκολη. Πρέπει να είναι σόβιτες. Απλά για να δώσετε χρόνο στους παλιούς να πιέσουν λίγο πριν ξανά. Σκέψεις, απορίες. Πώς το βλέπετε?
γύρω γύρω στο γήπεδο. Μπορεί να σου δίνει ένα ή δύο άτομα σε κάθε σταθμό. Παραλλαγές. 15 δευτερόλεπτα. Να κάνουμε 15 σε κούραση. 15 off, 15 off και πάμε. Μπορεί να κάνουμε δύο ή ένα σετ προχωρώ, ένα σετ προχωρώ ή δύο σετ σε κάθε άσκηση και μετά προχωρώ. Πάλι λίγο. Έτσι κάνεις μια φορά τον κύκλο, αλλά εντρέψεις πιο σε την κάθε άσκηση. Οι παραλλαγές είναι αμέτρητες. Το σημαντικό είναι η σειρά των ασκήσεων. Δύσκολη, εύκολη, δύσκολη, εύκολη. Πόδια, χέρι, διαβόλου. Πόδια, χέρι, διαβόλου. Ραχαίος, ξέρω εγώ. Και αν είναι τώρα στις γλυκές ομάδες. Όμως, δικέφαλα, ξέρω εγώ. Κυριακούς, ραχαίος, μυθιαίος, τετραγεφάς. Ή μπορεί να βάλετε, ας πούμε, με μια μέτρηση που ήταν ανεβάσματα. Ή ανεβάσματα με το ένα μπορώ. Για να το λέξω, ας το πνίγει. Κάμψιξ, πίσω τρικέφαλα. Πλάγιους. Μπορεί να κάνετε, ξέρω εγώ, δεν είναι που είσαι τούτο με κάτω πάνω, που δουλεύει παραπάνω. Το πόδι και ο κλωτήρας θα τα ισχύα. Που ας πούμε, φαίνεται έτσι, σας τεταμε, κάπου, πάμε. Για να κάνουμε τον νόμο. Πολλές οι παράδειγες. Το κάνουμε στην κατάσταση και τα βάλετε σε μια σειρά στο χαρτί. Και ξεκινάτε το δεκαπέντε, το τρώει θα κάνουμε δεκαπέντε και ξεκουράζουμε. Και χτίστε το μέχρι 30 λεπτά. Αυτά. Thank you.